Καλό μεσημέρι στα παιδιά Αριστοτέλης και Θοδωρής είναι μαζί μας. Γεια σας. Παιδιά, τι γίνεται. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εγώ θέλω να πω, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα παιδιά, ότι επειδή αυτή την προσπάθεια την παρακολουθούμε και τη θαυμάζουμε, είναι πολύ σπουδαίο από τη Θεσσαλονίκη να ξεκινάνε τέτοιες, εγώ θα πω startups, γιατί τα παιδιά ξεκίνησαν, ναι, μια προσπάθεια από το μηδέν και έφτασαν χθες να τροφοδοτήσουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και να τα τροφοδοτήσουμε μια συνέντευξη με έναν πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, η διαδρομή σημαντικό. Είναι τεράστια. Πολύ σημαντικό. Από μένα είναι respect, κύριε. Παιδιά, πώς... Γίναμε συστημικοί, Αλέξη. Γίναμε συστημικοί. Όχι, κάθε συστημική. Άλλο. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ συστημικό να υποδέχεις ένα πρώην πρωθυπουργό σε ένα γήπεδο με γραβάτα. Με γραβάτα. Σωστά, σωστά. Ένα πλάκα κάνω. Η Beta Rage όμως. Η Beta Rage. Η Beta Rage. Εντάξει. Είναι αυτή να κάνει. Υπάρχει ένα ρητό Αριστοτέλη και Αλέξη και Κώστα και οι φίλοι ότι είναι καλύτερα να το λέει λάθος κάποιος το όνομά σου παρά να μην το λέει καθόλου. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να το ξέρουν, αλλά δεν πειράζει. Απ' την άλλη βέβαια είναι και το άλλο, ότι αν μπορείς να πεις ότι θες για μένα, αλλά τουλάχιστον πες το όνομά μου σωστά. Εγώ συντάσσομαι με τον Αριστοτέλη πριν να πω, γιατί εντάξει, ωραίο το τζάμπα θέμα, ψωμάκι βγήκε, αλλά παιδιά, πείτε σωστό το όνομά μας. You had one job. Πραγματικά, δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Η κυρία που έκανε το ρεπορτάζ δεν έχει μάλλον ιδιαίτερη σχέση με το YouTube ή τα αγγλικά, οπότε εντάξει. Λοιπόν, πώς φτάσαμε στο σημείο να υποδεχτείτε έναν πρώην πρωθυπουργό? Να μείνουμε λίγο στο συνδικαλιστικά, να το δω, στο τεχνικό κομμάτι, ήταν δύσκολο? Να πάρω το λόγο εγώ για να μην πέφτουμε ένας πάνω στον άλλο, να πω ότι γενικά ήταν κάτι αναμενόμενο λίγο πολύ, γιατί μεταξύ μας, και το έχουμε πει και πολλές φορές και με τον Αριστοτέλη, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε κάτι το οποίο έχει τόσο μεγάλη επίχυση, παρότι έχει, γιατί κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας, δηλαδή είτε βρεθούμε με τον Αλέξη Τζίπρα είτε βρεθούμε, ξέρω εγώ, με τον Τάσο Μπάντο, θα είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε ένα άλλο κοστούμι. Έτσι και έγινε. Νομίζω ότι φτάσαμε εδώ πέρα λίγο ψιλοαναμενόμενα, παρότι δεν το περιμέναμε, γιατί είχαμε εδώ και καιρό δείξει ότι είμαστε κάτι χαλαρό, φαν και διαφορετικό από ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ, οπότε χτύπησαν την πόρτα μας και άνθρωποι οι οποίοι δεν συνηθίζουν να δίνουν τέτοιες συνεντεύξεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε, δηλαδή δεν θέλουμε... θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αμεραλυπτοί, δηλαδή θα θέλαμε πολύ να κάνουμε και τον κυρία Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι είναι ωραίο, δηλαδή δεν θέλουμε να χάσουμε το χαρακτήρα μας που είναι το sport content, αλλά είναι ωραίο να εμφανίζουμε ανθρώπους που τους έχει κάποιο στο μυαλό τους έτσι πιο σοβαρούς, πιο κρύους, πιο μετρημένους, να τους βγάζουμε ένα άλλο πρόσωπο το ανθρώπινο. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό σας και μια ικανότητα σας, Αριστοτέλη, έρχομαι σε σένα τώρα, είναι ότι έχετε την ικανότητα, γιατί περί ικανότητας πρόκειται, να λύνετε τους καλεσμένους σας, να σπάτε δηλαδή το γύψινο, αυτό το καλούπι, το political το correct, ναι, το κλισέ, το καθώς πρέπει. Ναι, ισχύει αυτό, είναι κάτι μαγικό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Απλά πριν πάω σε αυτό, να πω ότι δεν θέλω να είμαι και άδικος, έτσι, ούτε υπερφύαλος. Σίγουρα βοηθάει το γεγονός για τη συνέντευξη την οποία κάναμε, ότι βαδίζουμε σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι. Δηλαδή σε μια άλλη στιγμή δεν ξέρω αν θα γινότανε. Οφείλω να είμαι δίκαιος και να το πω. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν άλλες 999 ιστοσελίδες που στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσαν να έχουν εκείνες την δυνατότητα, σαφώς, να κάνουν το, σαφώς, θέμα. Δεν ισχύει, λέω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι στο YouTube με τη διζητικότητα που έχουμε, ακριβώς, που έχει το δικό μας κανάλι, εντάξει, ίσως να μην υπάρχουν άλλες. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Τώρα μπορεί και πέρα στο ερώτημα που κάνεις. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο και στους δυο μας βγαίνει έμφυτα. Δηλαδή η συζήτηση να πάει σε αυτό το μοτίβο. Στην αρχή των συνεντεύξεών μας, στην αρχή δηλαδή της πορείας, ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν μας ήξεραν και πάρα πολύ, οπότε έπρεπε να το βγάλουμε και να το καταφέρουμε εμείς μέσα από τη διαδικασία. Τώρα πλέον νομίζω ότι ξέρουν που έρχονται. Οπότε θεωρώ ότι έρχονται προετοιμασμένοι για να περάσουν
μια πιο ευχάριστη διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα είναι μόνο χαβαλές και μόνο μια φαν συζήτηση. Υπήρχαν και ερωτήσεις ακόμα και στον πρώην Πρωθυπουργό που απάντησε σοβαρά. Αλλά και σε άλλους. Έτσι. Απλά ίσως ενδεχομένως να υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται μια ερώτηση που δεν είναι αυτός ο ξύλινος ευθύς ομός, ναι, που κατορθώνει λίγο κάπως να ωρεοποιεί την κατάσταση και να κάνει το συνεντευξιαζόμενο να αισθάνεται πιο άνετα. Ναι. Εκτός αν είναι και ο συνεντευξιαζόμενος ταλέντο, όπως ο Μπόγρης, ας πούμε. Όπου, ναι. όπου... Κοιτάξτε, ρε, και μιλάμε για ορχήστρα τώρα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πνευστά και κρουστά μαζί τώρα. Δεν είναι. Μια ομάδα μόνος του. Είναι καλό παράδειγμα. Είναι καλό παράδειγμα ο Γιώργος ο Μπόγρης, βέβαια. Καλό παράδειγμα ήταν και ο Νίκος ο Παπάς, ο οποίος ναι, δεν είχε έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό και το γέλιο, αλλά έλεγε ωραίες ιστορίες. Πιο χαλαρός, δηλαδή είχε και αυτό στο δικό του σαρκασμό εντός εγγλικών. Ναι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός πάντως να βγάλουμε με το ζόρι το γέλιο, το χαβαλέ. Δηλαδή, έτσι, όχι. Δεν είμαστε, αυτό όταν συμβαίνει φαίνεται έτσι κι αλλιώς, ναι, και δεν, και δεν ναι, είναι και ωραίο. Μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Γιατί υπάρχουν πολύ αξιόλογοι κομικοί, δηλαδή εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, έτσι, έτσι, και θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία και προσπαθούμε να το κάνουμε ούτε όχι εσκεμμένα, απλώς. Μια συνέντευξη δεν χρειάζεται να είναι ξύλινη, να είναι αγέλαστη και να είναι έτσι σοβαρή μόνο αυτό. Και νομίζω ότι όταν ξεκινούσαμε δεν ήταν ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε ο στόχος να το κάνουμε αυτό, αλλά στην πορεία ήταν αυτό που μας βγήκε και το συνεχίσαμε. Και ελπίζω να δίνουμε στον κόσμο έτσι ένα περιεχόμενο που του κρατάει στην τροφιά και του αρέσει. Αυτός είναι ο στόχος και εμάς, γιατί το πιο βασικό είναι να σας αρέσει αυτό που κάνεις. Εμείς περνάμε καλά αυτές τις 2-3 ώρες που κάνουμε τα βίντεο και τις άλλες ώρες που προσπαθούμε να κλείσουμε τους καλεσμένους. Mm. Δεν είναι τις ώρες αυτές, είναι δύσκολες, αγχωτικές, αλλά μας δικαιώνει το αποτέλεσμα. Αριστοτέλη, όταν τελείωσε... Να προσθέσω, συγγνώμη Αλέξη, ναι, ναι, να προσθέσω ναι, ναι, κάτι από το Θοδωρή, ότι περνάμε πάρα πολύ καλά, αλλά οφείλω να δώσω και λίγο το παρασκήνιο, γιατί και μου αρέσει και αυτό να ναι, μιλάμε για κάποια πράγματα. Πες το λίγο το παρασκήνιο που δεν μιλάσε κανέναν. Ναι, ναι, πες το λίγο το παρασκήνιο. Πες το που σε παρακαλούσαν κάποιοι να τους πείστε και πώς. Γεια σου Αριστοτέλη, τι κάνεις φίλε μου. Γεια σου αδερφέ μου. πες λίγο σε παρακαλώ το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο, ποιο, βοήθαμε τώρα λίγο γιατί μας κάψες. Τίποτα ρε φίλε, απλά στα τελευταία δύο ας πούμε θέματα, ένα στο Μουντιάλ και ένα τώρα με τον Τσίπρα, υπήρχε μια γενικότερη ανησυχία ρε παιδί μου, δηλαδή όχι θα πάμε, δεν θα πάμε, όχι ο Τσίπρας που δεν σας λέω, δηλαδή είχαμε διάφορα θέματα. Σε κάτι παρέες μου είπανε, δεν ξέρω όχι, εγώ δεν ξέρω, ναι, κάτι μου είπανε, ναι, κάτι γνωστή ναι, μου. Εντάξει, αναγκαστήκαμε να το κρατήσουμε κρυφό, εντάξει προφανώς, ναι, δεν λέω αυτό, ότι... Όχι, το γεγονός ότι δεν έχω ξανακάνει εγώ συνέντευξη σε όσα τα χρόνια που είμαστε με τον Θοδωρή στο κανάλι. Με τόσα άτομα από πίσω από την κάμερα. Δεν το έχω ξαναζήσει εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν 10 άτομα πίσω από την κάμερα, το οποίο εμένα προσωπικά με άγχωσε, ναι, ναι, πριν που, από την έναρξη της συζήτησης. Που σε βλέπουν καλά-καλά, Ναι, είναι φανταστείτε μια διαδικασία η οποία πριν καν ξεκινήσει η κάμερα, να σε κοιτάνε 10 άνθρωποι στο στόμα για το τι ακριβώς λες με τον πρώην πρωθυπουργό, τον πρόεδρό της, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Είναι επιτελείο του, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι ένα επιτελείο το οποίο τον ακολουθεί παντού και τον βοηθάει να καλύπτει τις υποχρεώσεις του κτλ. Και όταν τελείωσε Αριστοτέλη όλο αυτό, ήρθε και το ουφ της ανακούφισης ότι βγήκε το θέμα, εντάξει. Όχι. Ναι, βασικά ναι, αλλά... θα σου το πω αλλιώς, συμφωνώ σε αυτό που λέει, έτσι ήταν, αλλά θα σου πω πότε ανακουφίστηκα εγώ. Όταν ξεκίνησε να γράφει κάμερα, γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν οι 10, υπάρχει μόνο ο ένας και εμείς οι δύο. Ναι, ναι, σωστό. Πάμε και λίγο Κατάρ, το κάνατε και αυτό. Ναι, το κάναμε και τώρα θα βγει και το βίντεο το Σάββατο, το οποίο βίντεο θα έχει τίτλο, είδαμε 5 μάτς 50 ώρες, γιατί τόσο κάτσαμε στο Κατάρ. Πήγαμε την Κυριακή το απόγευμα και φύγαμε την Τετάρτη τα ξημερώματα. Ζήσαμε, εγώ προσωπικά ζήσα σαν να είδα όλο το Μουντιάλ. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ μικρό το διάστημα και τόσο πολλά τα παιχνίδια που είδαμε, που έφυγα από εκεί χορτασμένος. Απίστευτη εμπειρία. Το είπαμε και στον Γιώργο όταν γυρίσαμε, το Ζαγόρα. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία που ο κάθε φίλος πρέπει να τη ζήσει μια φορά στη ζωή του και απ' έξω, δηλαδή το όλο πανηγύρι ξεκινάει 2-3 ώρες πριν όταν προσεγγίζεις το γήπεδο, βλέπεις
ανθρώπους από όλα τα μήκη, τα πλάτη του πλανήτη. Νιώθεις ότι είσαι εκείνη τη στιγμή στο κέντρο όλου του πλανήτη, όλα τα φώτα είναι πάνω σου. Χρώματα, τραγούδια, είναι ένα απίστευτο, είναι ένα απίστευτο συνέστημα. Και φυσικά παιδάρες, ωραία μάτς. Αυτό κρατάμε από το Μουντιάλ. Όλα τα άλλα που έχουμε σχολιάσει και έχουν σχολιαστεί είναι πράγματα που τα μαθαίνεις, δεν τα βλέπεις εκείνη την ώρα. Δεν βλέπεις ούτε ανθρώπους που χτίσανε τα γήπεδα και φυσικά για όλους αυτούς τους νεκρούς που έχουν γίνει γνωστά. Αυτά τα πράγματα δεν φαίνονται. Αυτά τα πράγματα μόνο, ξέρεις, έχουν περάσει στην ιστορία πλέον. Και το λάθος είναι ότι έγινε αυτή η ανάθεση εκεί, αν κάποιος πει ότι είναι λάθος. Από τη στιγμή που έγινε και μετά, νομίζω ότι πρέπει να πάμε αμιγώς στα αθλητικά. Και για να πάμε αμιγώς στα αθλητικά, ποια είναι η αίσθησή σας, Αριστοτέλη? Ποιος θα το σηκώσει, ο Μέση ή ο Εμπαπέ? Κοίτα, Αλέξη και Κώστα και Νίκο, εμείς έχουμε δώσει Αργεντινή. Αυτό είναι το μακροχρόνιο στοίχημα. Οπότε δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε την Αργεντινή. Ωστόσο, θεωρώ ότι, εντάξει, νομίζω ότι ο περισσότερος ποδοσφαιρικός κόσμος και η ρομαντική, αλλά ίσως και αυτοί που ταυτίζονται περισσότερο με τα πρόσωπα. Η ρομαντική θέλαμε Αγγλία, γιατί... στο τέλη μου, αλλά τι να κάνουμε. Αλέξη, θα μιλάει τον εαυτό σου. Ναι. Θεωρείσαι ρομαντικός. Ναι, ναι. Σωστό. Η Αγγλία πάντα θα είναι ένα κομμάτι όλων των, ένα κομμάτι μέσα σε όλους τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Ισχύει αυτό. Όχι σε μένα πάντα. Βέβαια, να πούμε παιδιά εδώ, και συγγνώμη σε διακόπτω, Αριστοτέλη, ότι κάθε βράδυ εμείς έχουμε τη χαρά και την, εγώ δηλαδή που κάθομαι και αργά, και ακούμε και σε replays εδώ στο Λίμπερο τις εκπομπές. Δηλαδή ακούσαμε πολύ καλές εκπομπές και θα ακούσουμε κι άλλες. Κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 12. Αλλά λέμε πάντα σωστά το όνομά σας. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Ξεκινάμε δηλαδή σε μια καλή. Ξεκινάμε από τα βασικά, ρε παιδί μου. Για πείτε λίγο τώρα. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο, ο Θοδωρής ή ο Αριστοτέλης. Υπάρχει κάτι που λέγεται δημοσίως για επόμενη προσπάθεια, συνέντευξη κάποιον που να έχει έτσι το αντίστοιχο ενδιαφέρον? Άσχετο το ότι ψάχνετε και το ότι τρέχετε, υπάρχει κάτι που λέγεται. Θοδωρή λέγεται. Αποκάλυψε, κάνε την αποκάλυψη. Νομίζω θες να το πούμε. Έχει υπαρθεί συνέντευξη, έχει γυριστεί. Δεν έχει μπει ακόμα, δεν έχει μπει στο μοντάζ ακόμα. Εντάξει, θα δώσω έτσι την ευκαιρία και την πολυτέλεση να σου τέλει να το αποκαλύψω. Εγώ θα πω μόνο ότι είναι πρόεδρος ιδιοκτήτης βασικά μεγάλης ΠΑΕ. Μπορεί να το αποκαλύψει ο Αριστοτέλης, να πάρει και αυτός τη χαρά και την κρέμα. Ναι, έχει γυριστεί συνέντευξη η οποία θα είναι σε μέρες με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πάρα πολύ ωραία. Καλό. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες της πραγματικά. Είναι πολύ αυθόρμητος χαρακτήρα. Είναι πολύ... και λακωνικός και to the point, δηλαδή είναι κέριος στις αποκτήσεις του. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός το χάρηκε όπως οι περισσότεροι, δηλαδή αυτό κατάλαβα τουλάχιστον. Μάλιστα, πάρα πολύ. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ τα αποκαλύπτουν τουλάχιστον, γιατί κάτι άλλο δεν τις αποκαλύπτει ποτέ. Ούτε τα πρωινά που γίνονται. Εμένα μου φτάνει που πολεμούσε 1,5 χρόνο να καταφέρω αυτή τη συνέντευξη. Είναι σαν να, δηλαδή ακόμα και αν δεν μπει, είναι σαν να έγινε για μένα. Βασικά έγινε. Αλλά όχι, εντάξει, είναι όπως καταλαβαίνει, δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, σίγουρα το καταλαβαίνετε γιατί είστε μέσα στο επάγγελμα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να καταφέρεις τον καλεσμένο να έρθει. Φυσικά. Παλιά ήταν πιο δύσκολο, όπως είπε ο Αριστοτέλης, όταν δεν μας ξέραν τόσο πολύ. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά έχει ανεβεί και ο πύχης των απαιτήσεων των δικών μας, οπότε παραμένει πιο δύσκολο. Είναι νομίζω η πρώτη νίκη αυτή. Μετά όταν ανοίξουν οι κάμερες, είμαστε εαυτός μας, δεν μπορεί, δηλαδή οποιοδήποτε και να είναι δίπλα μας, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Οπότε και μετά φυσικά να πούμε και για τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο μοντάζ και στη σκηνοθεσία, εξίσου σημαντικό. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μια πολύ καλή εικόνα, το είπαμε πολύ και στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ποιότητα εικόνας και ωραίο μοντάζ. Εγώ το τελευταίο που έχω να πω πριν σας αποχαιρετήσουμε είναι ότι περίπου 9 χρόνια πριν, σε ένα γραφείο που καθόμασταν κοντά-κοντά,
άκουσα μια συζήτηση σε σχέση με ένα project, με ένα όνειρο που θέλατε να κυνηγήσετε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το κυνηγήσατε και όχι μόνο το κυνηγήσατε, το πιάσατε από τα μαλλιά. Το πήγατε εκεί που το πήγατε και είμαι βέβαιος ότι έχει και πολύ παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Εγώ να πω μόνο ότι είμαι πολύ φαν της εκπομπής σας. Δηλαδή την ακούω κάθε μέρα. Εντάξει, οφείλω να πω ότι υπάρχει και ένας αδερφικός μου φίλος, που είναι ο Νίκος, που ακούω και γι' αυτόν. Εντάξει, για να είμαι δίκαιος, αλλά και σε ένα Λέξη και σε ένα Κώστα που ξέρω χρόνια. Μετά, όχι τίποτα άλλο, μην νομίζετε. Για να μου την πει μετά. Για να στην πει μετά. Τότε εκείνο, ναι, ναι. Και πολύ καλά θα κάνει αν το είπες. Για να ξέρω πάντα τι λέει. Σωστό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ παιδιά για την παρέα, για τα όσα ωραία κάνετε. Και θα τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.